Γεια σου, είμαι η Μαρία και παρακολουθείς το κανάλι Ιστορίες Βιβλία. Αναρωτιέμαι, έχουμε βαρεθεί τις βιβλιοπαρουσιάσεις? Γιατί να πάω σε μια βιβλιοπαρουσίαση? Κυρίως οι βιβλιοπαρουσιάσεις οργανώνονται από τους εκδοτικούς οίκους λίγο μετά την κυκλοφορία ενός νέου βιβλίου. Στόχος η γνωστοποίηση της κυκλοφορίας και οι άμεσες πωλήσεις για να βγάλει τουλάχιστον ο εκδότης τα πρώτα του έξοδα. Άρα πρωτίστως στόχος είναι η γνωστοποίησή του και η προσέλκυση του αναγνωστικού κοινού. Δεν κρίνεται ένα βιβλίο γιατί το κοινό δεν έχει προλάβει ακόμα να το διαβάσει. Συνήθως οι βιβλιοπαρουσιάσεις οργανώνονται σε βιβλιοπωλεία ή σε άλλους χώρους. Εγώ προτιμώ τα βιβλιοπωλεία γιατί δημιουργούνται συνθήκες που το κοινό έρχεται σε μια επαφή με το βιβλίο. Μπορεί κάποιος να μην αγοράσει καν το βιβλίο που παρουσιάζεται, αν δεν είναι γνωστός ή συγγενής του συγγραφέα, που συνήθως έτσι συμβαίνει, και να προτιμήσει να αγοράσει κάποιο άλλο βιβλίο που έχει προγραμματίσει να κάνει μέσα στις αγορές του. Ποια είναι η πετυχημένη παρουσίαση? Αυτή που έχει μεγάλο αριθμό ατόμων? Αυτή που πήγε καλά στις πωλήσεις, αυτή που στο πάνελ των ομιλητών έχει ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις, αυτή που το κοινό ανταποκρίνεται και δεν πλήττει, οι σοβαρές ή οι χαλαρές παρουσιάσεις, αυτές που θέλουν να τσαλακώνεται η εικόνα του συγγραφέα. Ένα είναι βέβαιο, ότι συνήθως γίνονται πολλές, τουλάχιστον στην Αθήνα, την ίδια μέρα, και το αναγνωστικό κοινό αναγκαστικά μοιράζεται. Για τις παρουσιάσεις στην περιφέρεια θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο. Η παρουσίαση ενός βιβλίου είναι μια ιδιαίτερη στιγμή. Ο συγγραφέας μοιράζεται με το κοινό τις σκέψεις και τα συναισθήματα που τον οδήγησαν στη συγγραφή ενός βιβλίου. Εγώ τουλάχιστον αναρωτιέμαι αν έχει κάποια χρησιμότητα, γιατί θεωρώ το κείμενο πιο σπουδαίο από τις πληροφορίες της γραφής. Ο θεατής όμως σε μια βιβλιοπαρουσίαση που μπορεί να μην είναι καν αναγνώστης συστηματικός, έχει την ευκαιρία να δει μέσα από τα μάτια του ίδιου του δημιουργού πρόσωπα και καταστάσεις, τα οποία ο ίδιος αφού διαβάσει το βιβλίο θα κρίνει ανάλογα με τη χαρά του κειμένου και την αναγνωστική του εμπειρία. Σίγουρα μια βιβλιοπαρουσίαση είναι ένα είδος γιορτής για τον συγγραφέα. Συχνά οι παρουσιάσεις έχουν μουσική, βίντεο, δραματοποιήσεις και άλλες δράσεις. Τώρα πλέον είναι γεγονός ότι έχει υπάρξει ένας κορεσμός. Τα πάνελ αποτελούν φίλοι του συγγραφέα. Οι βιβλιοπόλες δεν διαισθάνονται τι κοινό θα έχουν σε μία παρουσίαση. Το βάρος αυτό οι εκδότες τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια το έχουν φορτώσει στους συγγραφείς και στο πόσο καλά ή όχι κινητοποιούν το κοινό τους. Στο εξωτερικό και σε κάποιες σοβαρούς εκδοτικούς οίκους, το αντικείμενο αυτό αποτελεί marketing του εκδοτικού οίκου και σε κάποιες περιπτώσεις, ιδιαίτερα στο εξωτερικό, σε περιπτώσεις συγγραφέων και βιβλίων best sellers, υπάρχει ακόμα και είσοδος του κοινού για να παρακολουθήσει μία βιβλιοπαρουσίαση. Αλλά επειδή και εμείς είμαστε μιμητές, φαντάζομαι πως δεν θα αρχίσει η ώρα που θα το δούμε και εδώ. Από την προσωπική μου εμπειρία που τουλάχιστον 2 έως 3 φορές την εβδομάδα παρακολουθούσα βιβλιοπαρουσιάσεις, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι μια μικρή γιορτή με τη χαρά της, καθόλου κατακριτέα. Ότι είναι μια ευκαιρία το βιβλίο να μπαίνει σιγά σιγά στη θέση της καλής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου συνανθρώπων μας. Δημιουργείται μια νέα κοινότητα αναγνωστών, τους λεγόμενους νέους συνταξιούχους, που ψάχνουν πώς να περάσουν δημιουργικά το χρόνο τους και να αποκτήσουν νέες συνήθειες μετά τον εργασιακό τους βίο. Ότι τα βιβλιοπωλεία εξακολουθούν να είναι πυρήνες και χώρος συνάντησης βιβλιοφιλών, ότι μέσα εκεί οι άνθρωποι γνωρίζονται, συζητάνε μεταξύ τους, τα βιβλιοπωλεία είναι στέκια, δεν αποτελούν σημεία πωλήσεων μόνο. Και το σημαντικό που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι η γνώμη ενός ή δύο ατόμων
δεν έχουν σχέση με το έργο του δημιουργού που κρίνεται στην πορεία του. Πολλές φορές βιβλία που σε κάποιες παρουσιάσεις παρουσιάζονται ως αριστουργήματα δεν βρίσκουν το δρόμο προς τους αναγνώστες. Ή και το αντίθετο, βιβλία που δεν έχουν παρουσιαστεί σιγά σιγά βρίσκουν τη θέση που τους αξίζουν. Θεωρώ ότι τα πάνελ σίγουρα έχουν κουράσει. Η ανάγνωση ενός ή δύο αποσπασμάτων από το μέρος του βιβλίου και οι τυχόν ερωτήσεις από το μέρος του κοινού προς τον συγγραφέα ή τον μεταφραστή, αν πρόκειται για βιβλίο που μόλις έχει μεταφραστεί, θεωρώ ότι είναι πιο αποδοτικές. Δεν θα πάψουμε όμως να αναζητάμε νέες μορφές βιβλιοπαρουσιάσεων και να ανοίξουμε έναν κύκλο συζήτησης. Γιατί αγαπάμε το βιβλίο και είναι μέρος της ζωής μας. Θεωρώ ότι σύντομα θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση, τουλάχιστον εμείς οι αναγνώστες, εάν δεν απασχολεί το όλο ζήτημα τους εκδοτικούς. Θεωρώ όμως ότι και εκείνους τους νοιάζει και θα βρουν τρόπους και λύσεις. Αυτά θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σου και ως την επόμενη φορά εύχομαι να είσαι καλά και να έχεις πολλές και καλές αναγνώσεις.